Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, έχω να πω το εξή. Είμαστε οι τρει στον αέρα. Δημήτρη Μαλά, Κώσο και Αδάστημο Κουρεμένο. Και εδώ και 45 λεπτά με έχουν τρελάνει. Τρελάνει ειλικρινά. Μπορεί να με δη... μην κοπανά το χέρι σου, παρακαλώ. Δεν θα το ξανακοπανεί, θα κοπανεί εσά. Λοιπόν, τρία τέταρτα τώρα εδώ πέρα πριν ξεκινήσουμε με έχουν τρελάνει εδώ πέρα. Πώ θα κάνουμε αυτό, πώ θα κάνουμε εκείνο. Πρέπει το κουτί από πίσω να είναι σωστή θέση. τι σκηνοθεσία, δηλαδή, ρε, σκηνοθεσία ρε, 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 ρε φίλε, δηλαδή με έχετε τρελάνει. Αυτό είναι απλό. Καταλαβαίνει τη διαφορά του επαγγελματία με τον Εραστέχνη. Κα... ευχαριστώ πολύ. Περιμένει, λοιπόν. νομίζω ότι η, ε, η σκηνοθεσία δηλαδή στο Hollywood, Hollywood ας... είναι κάτι ανύπαρκτο. Κάτι. Όλα γίνονται έτσι, με αυτοσχεδιασμό σχεδιασμό, ξαφνικά. Μάθει, έτσι, έχει μάθει. μάθει, αυτό. Κατά πάμε, δες. πάμε και όπω βγει. Πάμε, πόσο ελίθι μπορεί να είσαι. Μαλά, θέλω το λεωφορείο μου, το πώ λένε το τροχό σου ναι, ναι, το, το, μου, ναι. το ναι. που να έχει τα φρούτα αυτά, τα φαγητά αυτά. Σε έχουμε μάθει. Πόσο λοιπόν, ψονάρα είσαι εσύ. <laughs> Γιατί μπορεί <laughs> να τα σκεφτεί όλα αυτά. Και νερό αγιασμένο από την καμπάλα μόνο. Από την καμπάλα. Από την καβάλα, από την καβάλα. Όχι από την καμπάλα τη Ουγγάντα. Όχι, όχι. Από την καβάλα πάνω του βορρά. Τι κάνατε. Πώ να... είστε, Είστε καλά. Όχι. Ξυπνήσατε. Λοιπόν, Σα να... λείψαμε. Συγγνώμη, ναι. θα μου επιτρέψετε το εξή. Ε, να πω καταρχήν στο φίλο, τον οποίο συνάντησα στην οδό Μπεντάκη τη Προάλλε, ο οποίο μιλούσε στο τηλέφωνο πρώτα που μου κάνει insomnia. Άντε. <laughs> Χαιρετιόμαστε με μπουνιά. Εντάξει, οκ. Okay. Και δεν πρόλαβα να του μιλήσω. Δηλαδή, μιλούσε στο τηλέφωνο. <laughs> Είναι ακρίβεο μάλλον στο τηλέφωνο, οπότε του χαιρετίζουμε αυτό. Με αφήνα. ποιον άλλο να ήσουν. Μόνο μου ήμουν. Αφού είπε μάλλον. Μ... Μπούμ! Και συνεχίζεται η φάση. Λες, λες ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματία, ε, κύριε Σκιαδά. Ε, κύριε ε, ε, Σκιαδά, η επιτέλου επίση ο κύριο Σκιαδά αποφάσισε να αλλάξει ακουστικά. Ευτυχώ. Ναι. Μίνετε Μείνετε συντορισμένοι, αυτό το επεισόδιο έχει αρκετό ενδιαφέρον. Έχει, είναι ε, επεισοδιακό. <laughs> Όχι, εγώ το κλείνω, δεν μου φαίνεται. <laughs> Αφού κάνετε, θέλετε να κάνετε έκπληξη μετά. <laughs> Όχι, δεν φεύγω, ρε. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρουσα, <laughs> ε, ε, θέματα, ενδιαφέροντα τα θέματα. Μάθε και ελληνικά. Uh, Αλλά ναι. τόσο καιρό που παρακολουθείς Apple, εκεί κόλλησες και εσύ, με μαζί με τον κινήσουμε. Τίμο. Ε, δεν έχει άλλο θέμα νομίζω. έχει, βάσκο. έχει, έχει, θέματα. Ε, έχει θέματα. έχει θέματα. Έχει θέματα και αυτό μπορεί να πάρει πολύ... Έχει και ελληνικά θέματα. Ναι. Εσύ γιατί σηκώθηκε. Ε, για να δείξει... Όχι για να δείξει τα μπουτάκια σου από κάτω και τι γαμπούλε σου. Να σου λίγο την πλούζα. Πώ σα φάνηκε την είδηση την παρουσίαση τη Apple. Δεν πήγε ποτά. Καταλαβαίνει πώ επαγγελματία έχει. Τι έβασα μετά, ρε φίλε. Ah, okay. να, ναι. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση. Τη άρεσε yeah. πάρα πολύ ω τι ω στήσιμο. Επειδή όχι. Ήταν καλό ο Τιμ Cook σε παρουσίαση uh, να σα πει: Πρώτα απ' όλα, όλα, σαν στήσιμο, εμένα μου άρεσε. Σαν oh. στήσιμο ήταν το καλύτερο στήσιμο που θα μπορούσε να έχει συμβεί oh. ποτέ σε μια virtual παρουσίαση, όπω την είχαν χαρακτηρίσει. Oh. Στο virtual studio. Καλά, ήταν σκηνοθετημένο full. Μπορείτε και μαγνητοσκοπημένο. Σίγουρα. Προφανώ ήταν μαγνητοσκοπημένο αυτό. <laughs> ναι, είχαν εξήσει, έγινε στο Apple Park. Ε, με εναλλαγή σε, σε διάφορα μέρη του Apple Park, να μιλάει ο καθένα για το δικό του. Το πρόσεξε ότι όλε οι οθόνε κι, κινούνταν παράλληλα με το τέτοιο. Όταν γινόταν η κίνηση, κι... Κινήτο και το περιβάλλον πίσω. Είχα un Ναι, <laughs> ναι ήταν, ήταν αυτό που μα έδειχναν στη CES τότε με, τη, με το αμάξι των Ghostbusters που κινείται το περιβάλλον α, έτσι α, μράβο, ναι, ναι, ώστε ναι, ναι, να ναι, ναι. γίνεται σύμβολο σε όλο το κομμάτι. Και, και drone είδα σίγουρα. Σίγουρα είχε drone, ήταν full γραφικά, ήταν φανταστικό. Και, και, και τι, τι ήταν η σημαντικότερη είδηση, ε, mm. Πάρα πολλέ. Οι επεξεργαστέ είναι, σίγουρα. Η αλλαγή από Intel σε ARM σε δικού σε Apple Silicon. Φαιτό. Ε, Φέτο το πρώτο μοντέλο, σε δύο χρόνια θα λέει, είχε ολοκληρωθεί Όλα. η μετάβαση. Ναι. Ε, φοβερό στοίχημα. Να ρωτήσω κάτι. Mm. Ε, είσαι, μακ είσαι fanboy Mac. είσαι ένα τίμο. Ξεφτυλισμένο fanboy. Ναι, ναι, ναι ξεφτυλισμένο fanboy. Mm -hmm. Υπάρχει περίπτωση να αγοράσει τα επόμενα δύο χρόνια ναι. Ιντελ Intel. Intel, μηχάνημα. Δηλαδή, είναι περίεργο το. Κοίτα, ε, ο Τιμ είπε ότι σίγουρα τα επόμενα δύο χρόνια θα βγάλουμε και καινούρια μοντέλα με Ιντελ επεξεργαστέ. Ναι, ε... Άρα αυτό σου λέω, δηλαδή είσαι fanboy, ξέρει ότι τελειώνει η μετάβαση, θα γίνει μετάβαση. Θα πα να αγοράσει με Ιντελ επεξεργαστή. Θα σου απαντήσω, ναι. ναι. Όχι. Α, ευχαριστώ. Ε, Εννοείται ναι. Ε... Για αρχή θα πα να αγοράσει τον πρώτο που θα βγει. Το Ford ναι, 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 θα πα να αγοράσει τον πρώτο υπολογιστή με Silicon Apple Silicon. Ναι, μαζί σου τον αυτό, να αυτό, να το καταλάβω. Να αγοράσει ακόμα και τον πρώτο που μπορεί να είναι και συλλεκτικό, που μπορεί, 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 ακόμα και να έχει ψηφίσει. Συλλεκτικό δεν θα είναι, αλλά οκ. Okay. Ε, και μιλάμε αλλά για μια λέμε, τε, μετά, τεράστια πράζει. αλλαγή. Ναι, okay. ναι, και, ναι. τι θα κάνει. Ε, δηλαδή, και είναι και ένα λάπτοπ το κρατά τουλάχιστον 4 χρόνια, 3-4 χρόνια. Ε, άμα, μπορεί θα, και παραπάνω. Ναι, μπορεί, μπορεί, και παραπάνω. Οπότε, ναι. Εγώ, εγώ προσωπικά. Θα, γι' αυτό σου λέω πώς. λοιπόν. Άρα, η ερώτηση μου, γι' αυτό σου έκανε την ερώτηση. Πολύ σωστή ερώτηση. Μόνο σα, 4 ερωτήσει κάνω. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε μάθει και πάρα πολλά. Απλά για τη μετάβαση δεν έδειξε κανένα benchmark. Έδειξε λειτουργίε με τι native εφαρμογέ. Επίση, κάτι να τελειώσουμε λίγο του υπολογιστέ. Αν κατάλαβα καλά από όσα διάβασα, πέραν ότι παίζει iPad, iOS στι τη native. Άρα, αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να δούμε οθόνη αφή. Άκου τώρα. Έχει πολύ δίκιο. Γιατί σου λέει ότι, και αυτό προώθησε πάρα πολύ, ότι η αυτή η μετάβαση θα φέρει ότι στου developers τη δυνατότητα ότι οι iPad εφαρμογέ και οι iOS θα τρέχουν χωρί καμία ναι. αλλαγή στον κώδικα Έτσι. στο macOS. Mm -hmm. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι οι iPad εφαρμογέ τρέχαν από πέρσι στο macOS. Εντάξει. Ναι. Απλά, κανέ... Απλά δεν είχε ανακοινωθεί. Όχι, κανένα δεν ενδιαφέρθηκε. Δεν έκανε καμία διαφορά αυτό το πράγμα. Και πάλι λέω. Αυτό που λες εσύ, στην ουσία, «Οκ, okay. θα τρέχει η iOS εφαρμογή στο macOS. Και...» ε, θα Μπορεί όμως να σημαίνει και το αντίστροφο, η macOS εφαρμογή να τρέχει στο iOS. Ε, όχι, δεν είναι το okay. ίδιο. Τα, τα, και, ε, γιατί σου το λέω αυτό. Γιατί δεν κάπου... έχει κανένα νόημα να καταλήξω. Αν ε, δεν υπάρχει οθόνη αφής. Αν δεν υπάρχει οθόνη αφής. Και Για... πάλι, τι? εγώ σου λέω, και αν υπάρχει οθόνη αφής, πόσο χρήσιμο είναι να χρησιμοποιείς μια mobile εφαρμογή στο macOS. Μισό. Αυτό είναι άλλο θέμα απλώς πρόσεξε κάτι, γιατί στο λέω, γιατί κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν το πέ, ότι αν το είπανε, ότι στην παρουσίαση ότι αυτοί οι επεξεργαστές οι καινούργοι θα, θα επιτρέψουν στην, στην, Apple να έχει καινούργια form factor. Mm, mm Κάπου, δεν... το πήρα... Όχι. κάπου το διάβασα αυτό. Για πάρα. form factor δεν αναφέρθηκε κάτι. Μπορεί να ήταν ανάλυση από κάποιον ότι είναι μια ευκαιρία να πάμε σε άλλα form factors. Όχι, είπε ότι θα, είναι καγαρά, θα φέρει φοβερέ αλλαγέ. Έχει βγάλει ένα slide το οποίο λέει ότι πέρα από καλύτερη μπαταρία και καλύτερε επιδόσει θα έχουμε high quality camera processor. Okay. High performance storage. Advanced power management. high eh, performance GPU. Ναι, high performance GPU. Okay. Το high performance GPU το έχουμε δει στο iPhone, okay, mm -hmm. eh, που σαρώνει τον ανταγωνισμό την αυτονομία δεν την έχουμε δει στο, στο, στο iPhone. όχι. Όμως... το 11 Pro Max έχει πολύ καλή αυτονομία. Το είπαμε και στην προηγούμενη εποχή. Έχει για iPhone, δεν είναι καλύτερη. Από αυτά που κυκλοφορούν όλοι. Ε, αλλά είναι, βέβαια... είναι, στα top. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε, στα top. Η Apple δουλεύει όμως με μικρότερες αναλύσεις, με μικρότερες μπαταρίες από όντως. Τώρα, άμα ε, θέλει να κάνει την αλλαγή. Τώρα είναι διαφορετικά, έχει πολύ περισσότερο χώρο εδώ να παίξει. Ναι, εδώ μήπω δούμε πραγματικά διαφορετικά form factor. Δηλαδή, επειδή έχουμε κάνει μια κου... με οθόνε αφήσει. Δούμε... Κοίτα εδώ. HDR display support. Okay. Λόγω... Ε, μήπω δούμε ένα δωδεκάρι, α πούμε. Δωδεκάρι, έχει... laptop. δωδεκάρι laptop. Υπάρχει ήδη. Ε, το το υπάρχε, iPad Pro όχι το MacBook. Το MacBook έχει Α, καταργηθεί το 12. Δεν νομίζω ότι έχει καταργηθεί, ε, απλά δεν ήταν ανανεώνει. Ναι. Γιατί, γιατί το βγάλανε ή... για το iPad Pro. Ναι, ναι, δούμε κάτι τέτοιο. Έχει βγάλει το iPad Pro. Μπορεί να το θεωρεί ότι κανβαλίζει το ένα το άλλο. Αυτό ακριβώ. Δεν θα ήθελα να κάνει. Αλλά κανεί. επειδή έλεγε πριν, αν έχει νόημα να έχει iPad, iPad εφαρμογέ στο laptop. Νομίζω ότι με την τη, τη πανδημία αυτό το είδαμε να υπάρχει ανάγκη. Ότι ο κόσμο ο οποίο είχε παρατήσει το λάπτοπ το χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο. Δεν βλέπω σύνδεση. Δηλαδή και σου λέω, ένα χρόνο παίζουν οι iPad εφαρμογέ στο macOS και κανένα δεν έχει ασχοληθεί Ά. πραγματικά. Μα δεν έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή δεν, Α, υπάρχει κάποια, Λέψε, δεν υπάρχει στο κάποια unique εφαρμογή ναι, στο iPad. Σε βάθος χρόνου του ή άλλω είναι προφανέ ότι θα πάμε σε ένα λειτουργικό σύστημα. Δεν είναι. Δηλαδή. Ε, άμα σε είναι βάθος κά... χρόνου δεν σου είπα Όχι, Ο, ο, ο ίδιο το έχει ξεκαθαρίσει. Το έχει θέλει. Καλά, να σου πω κάτι. Η Apple είχε πει ότι δεν θα βγάλει και τέτοιο. Δεν θα παίξω με πενάκι, σου είπε. Δεν είναι πενάκι, είναι pencil. Έχει διαφορά. Α και β. Σύμφωνα με τον Τίμι είναι ότι καλύτερο έχει κυκλοφορήσει γιατί επενδύει πάνω σε σύμφωνα αυτό. Με το θεώ, έβαλε, Steve, έβαλε. Σύμφωνα με τον Θεό, Steve Jobs, δεν πρέπει να γινότανε. Τότε... Συμπενθυμίζω ότι στις πρώτες παρουσιάσεις του iPhone... Έχεις κολλήσει με το 5. Δε. Ναι, έχω κολλήσει. Όχι εξής γιατί έχω κολλήσει. Εγώ έχω κολλήσει με το ότι δεν, θα, δεν χρειάζεται να φτιάξουμε 2 σε 1. Γιατί είναι ε, το στιάρα με ψυγείο. Και τώρα κάνει απίστευτη πρόθεση το iPad Pro που είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή με το πληκτρολόγιο είναι... λες. Ναι, το iPad Pro με το πληκτρολόγιο. Ναι, αυτό δηλαδή, σου δηλαδή, λέει όμως, δεν αλλάζει. ότι, Μα... Δεν αλλάζει, ναι, ισχύει. Ε, αλλά το... και... μην δεν, είναι αλλαγή, είναι εξέλιξη. Τι δηλαδή, λες, μωρέ, τώρα, ρε, τιμώ, τον... να σου εξηγήσω κάτι. Δηλαδή, πες ότι προσαρμόζεις τις συνθήκες, εντάξει. Έχει μείνει ώρε ώρε, μένει πίσω. Ναι, ναι έχει πολύ καλύτερο δε, UI. Δεν κάνει κάτι τέτοια βηματάκια. Κάνει και... κάτι άλματα. Ναι, εντάξει, εντάξει. σαφώ. αλλά πραγματικά να, βγάλει, να σου πω κάτι, εγώ αυτό περιμένω. Εκείνη έχει νόημα. Μπορεί να βγάλει ένα δωδεκάρι με οθόνη αφή. Μακ. Μα δεν θα θέλουν να το κάνουν αυτό. Ναι, το κομμάτι. Τι? Και μετά θα πει όταν θα το ανακοινώσει Όταν θα το ανακοινώσει, θα πει ότι. Ε, γίνει... Είναι το ό,τι για... καλύτερο ναι. έχει. Ό, ναι. Ακόμα, ναι. ακόμα δεν μπορούν να το κάνουν γιατί? αυτό το κομμάτι. Mm. Γιατί έχουμε το iPad, δεν χρειάζεται αυτό. 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 Μπορεί να βγάζει γιατί έτσι σκεφτεί η Apple περισσότερα από το iPad. Ε, ε, Προφανώ. Γιατί, ναι, γιατί, γιατί το. άμα βγάλει με το Mac, δεν θα χρησιμεύει το Pencil. Θα χάσουν λεφτά από το Pencil. 30 ευρώ η μύτη. Τι άλλο θέλει. <laughs> Φίλε, το Pendle να παίζει μια χαρά και στο MacBook. Δεν, δεν, για, να, για να παίζει μια χαρά στο MacBook ή οπουδήποτε, θα πρέπει να έχει και 360. Κοιτά. Για να βγάλουν 360, θα κανυβαλίσουν τελείω το iPad και το και iPad, OS θα, έχουν, θα έχουν, θα επεν, iPad OS. Γιατί επενδύουν πάνω στο iPad OS. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι άμα, είναι. άμα δεν επενδύανε, και, ναι, τότε θα όχι, ήταν φοβερό. Είναι, είναι αυτό που λες είναι φοβερό. Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί το δείχνει. Το δείχνει με την απίστευτη προώθηση mm. που παίρνει το iPad και το iPad OS, το οποίο έχει και δικό του λειτουργικό, και δείχνει απίστευτα το ότι δεν ανανεώνει τα MacBook uh, συχνά. Ναι. Τώρα τα τελευταία ξύπνησε. Είχε τρία-τέσσερα χρόνια να ανανεώσει το MacBook Air. Δεν αέρα. σας λέει Λίκα. Yeah. Ε, ναι, Μα λέει αρκετά πράγματα. Ότι βγάζει λεφτά από τα υπόλοιπα. Mm. Δεν yeah. χρειάζεται από τα MacBook πλέον. Όχι, και ότι το ε, μερίδιο όπω και να έχει των Mac είναι πολύ χαμηλό. Mm. Είναι απλά 10%. Yeah, θα μπορούσε να έχει ε, πολύ ψηλότερο. Πο ότι θα μπορούσε. Γιατί θα μπορούσε. Έχει κάνει κινήσει που. Αν το προωθούσε α... καλύτερα, ναι, εγώ πιστεύω θα μπορούσε να έχει. Τόσα χρόνια. Ναι, θα μπορούσε να έχει. Όχι. Απλά το iPad πηγαίνει τρένο. Πηγαίνει αλλά... τρένο το πηγαίνει iPad Pro. Τρένο προ. σε στήλα, σε πωλήσει, όταν η ολόκληρη πισή αγορά είναι ε, ε, καθοδική. Εντάξει. Ναι. Το, το ότι έχει τρελά κέρδη από εκεί είμαι σίγουρο. Ότι έχει τρελά κέρδη. Εντάξει. Εκεί που και, το χρεώνει. Δηλαδή, την, την, ξέρουμε καλά την Apple. Ξέρουμε γιατί πώ δουλεύει και ότι δίνει προτεραιότητα στο κέρδο. Οπότε τώρα για του developers αυτό είναι ένα ακόμα τρόπο να προωθήσουν την εφαρμογή του. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που την έφτιαχναν για το iPad να μπορούν να την τρέξουν και σε macOS. Τι άλλο έπαιξε από το WWDC γιατί ούτε αυτό δεν είπατε. Πού άλλα γίνει μέχρι Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει μέχρι σήμερα η αλλαγή μια. Κάτσε να τελειώσουμε με, το, με τα iPad και με τα το, OS. Όχι, με το ARM, α πούμε. Ότι α, έδειξε okay. ότι θα βγουν οι εκδόσει του Office εννοείται. Αυτό. Οι native εφαρμογέ. Επίση αυτό να πούμε. Τι, το... τι, τι demo έκανε. Office και Adobe. Donde, ε, ναι, αυτά είναι ο, τα μάσιβρε, ε, δι... προφανώ. Το λέω για κάποια fanboys που θεωρούν ότι οι, οι χρήστε Macintosh δεν χρησιμοποιούν Office. Ε, τι, οι, χρήστε των Macintosh δεν χρησιμοποιούν Office, όμω όταν θέλουμε να, να πάρουμε κι άλλου με το μέρο μα, πάμε κατευθείαν στο consumer. <Lebanon> τι χρησιμοποιώ μέσα στο consumer, Word. Άρα πρέπει να λειτουργεί το Word. Τι χρησιμοποιώ μέσα consumer, Premiere. Άρα πρέπει να λειτουργεί το Premiere. Απλά πράγματα. Είπε μεγάλη βλακία. Όχι. Είπε απόλυτα μεγάλη βλακία. Όχι, έτσι είναι. Το Pages είναι καλύτερη εφαρμογή. Ό,τι και να πει. Τώρα πλάκα μου κάνει το πέτζι. Ναι. Έλα, σοβαρέψω. Σοβαρέψω. Σοβαρέψω, δηλαδή. Ε, Κοίτα, στο, στο, κενού, στο, σε αυτό εδώ, α πούμε, το, το, Word, έχει τρελά κολλήματα με την ελληνική γλώσσα. Με τα αγγλικά πάει μια χαρά. Το θέμα είναι το, ότι τα ελληνικά, για να σου πιάσει την ορθογραφία, να σου κάνει, πρέπει να κάνει 500 κινήσει να κάτσει αν είναι διορθωμένο ή όχι. Στα αγγλικά στο παίρνει κατευθείαν. Ενώ το βέζεις... αντίστοιχο τη ε, Mac. Παίζει κανονικά τα ελληνικά. Ναι, ναι τον ορθογραφικό έλεγχο. Oh, ναι. Αυτόματα. Αυτή είναι η βασική διαφορά που έχω εντοπίσει. Κατά τα άλλα είναι οκ. Okay, λοιπόν, έδειξε η Final Cut Pro. Ναι. Έδειξε, μάλιστα, αυτό πολύ το ότι όλα, τα, όλα τώρα τα, όσοι αγοράσουν τα νέα συστήματα με άρμα με επεξεργαστέ, mm -hmm. η λέξη αν με τον ταξί ποτέ δεν αναφέρθηκε. Δεν χρειάστηκε. Apple Silicon. λεγεται λέγεται Α12Z Bionic. Α12Z ήταν στο... αυτό που μα έδειξε στο σύστημα. Στο so developer. Ναι. ναι, δεν θα νομαζόταν όμω έτσι. Όχι. Εγώ φαντάζομαι θα πάμε σε ένα κάτι Β ή κάτι άλλη σειρά. Θα μάθουμε όταν βγει το Μα το υποτίθεται ότι το Α12Z είναι βασισμένο σε αυτό που φοράει και το iPad και ναι, το ναι, ναι. iPhone. Ναι, απλά δεν θα είναι ναι. ήδη υπεξεργαστέ. Και, είναι... και σου δείχνει ότι παίζει ναι. εξίσου καλά. Δεν θα είναι ήδη υπεξεργαστέ <σχυ> με τι ίδιε συσκευέ. Αυτό βλέπω εγώ. Εννοείται ότι θα, θα είναι καλ, καλύτεροι. Ναι. Αλλά μετά έδειξε ότι. Θα μπορούν όλοι να τρέχουν στα καινούργια συστήματα και τις παλιές του εφαρμογέ ακόμα και αν οι developers δεν, δεν τις αναπτύξουν mm -hmm. στην νέα αρχιτεκτονική μέσω emulation. Με τη Rosetta 2. Α, εκεί πέρα φάνηκε ότι έτρεξε το Raider και πήγαινε πετώντα. Ναι. Έχω δει και αντίστοιχα demos τη uh, Microsoft σε Windows σε ARM και η πραγματικότητα ήταν τελείω διαφορετική. Ήταν πολύ πιο αργά στην uh, πράξη από ότι στην uh, θεωρία και, και σε σύστημα με 16GB RAM, έτσι. Ναι. Οπότε θα δούμε και εκεί πέρα τι γίνεται. Αν και έχω πίστη στην Apple ότι αν είναι ένα δείγμα το πώς πήγαινε το Tomb Raider σε emulation έτσι, ότι θα πετάνει επεξεργαστές. Είδες, είδες το, το demo του Final Cut που mm. παίζει τα τέσσερα 4K παράλληλα ναι, ναι, που ναι, λέει ναι. έχουμε το ένα και πάρτε και άλλα δύο που παίζουν Α, παράλληλα, ε, χωρίς ε, καμία τέτοια ε, ρεντάριστο. Ναι. Ε, Και δίνει τώρα στους developers ε, τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα πακέτο με το με ειδική έκδοση του Mac Mini για να αρχίσουν την ανάπτυξη εφαρμογών, ο οποίο έχει αυτόν τον α12Z Bionic επεξεργαστή, ε, 16GB μνήμη. SSD. Και όλη η παρουσίαση ήταν βασισμένη με αυτό ναι. το σύστημα. Και, και το άλλο που έχει πλάκα είναι ότι, επειδή διάβασα πώ γίνεται να το πάρει αυτό το σύστημα, πληρώνει 500 δολάρια mm -hmm. και το επιστρέφει. Σου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει εφαρμογή για την πλατφόρμα τη και απλά θα το επιστρέψει. Κατάλαβε με 500 δολάρια. <Τι> Apple. Κάτσε. Θα πληρώσουν 500 δολάρια <Τι> και, το και θα το επιστρέψουνε. Ναι. Mm, ναι. Ναι, ρε φιλέ, αλλά θα έχει φτιάξει εφαρμογή την Apple. Ναι. Αυτό. Θα, θα είσαι μέρο <laughs> τη ιστορία. <laughs> Τι δεν καταλαβαίνω. Μέρο του οικοσυστήματο. Εσύ Ά, θα δει 500 ευρώ για να αποκτήσει λίγη ιστορία. Ναι, 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 ναι. Λίγο λέγκα. Εσύ δει 500 ευρώ για μαλακίε. Αυτό σου έλειψε, έλειψε τώρα. <laughs> Μήπω πρέπει να το κάνει. <laughs> ε? Να πεις ότι να το βάλεις στη λίστα με τις συνδρομές που έχεις κάνει. Ε, με με ότι εντάξει θα τρέχω τις iOS και iPad εφαρμογές στο macOS. Apple Watch εφαρμογές ήθελα, δεν έχω. Apple, Watch εφαρμογές στο macOS. Γιατί. Θα μπορεί όμως να κάνεις... Ε, το ίδιο και για το iPhone Apps. Ε, στο θα μπορεί όμως να κάνει πλέον την καλύτερη αλλαγή στο, στο Apple Watch OS. Να κάνει share τα faces σου. Share face, τα okay. θα, θα φτιάξει ένα face δικό σου και να κάνει share. Ναι, ανακοινώθηκε το Watch OS 7 mm -hmm. ε, που έχει share τα skin faces. Τι συζητάμε τώρα. Ότι yeah. sleep tracking. Από η ε... μπαταρία το θέμα είναι να φτιάξει. Αν φτιάξει μπαταρία θα πάει μια χαρά. Επόμενη μεγάλη ανακοίνωση iOS 14 και. iPadOS 14. <σχει> ναι, αλλά στο iOS 14 αλλάζει η home screen σημαντικότατα. Είναι η, βασι... η μεγαλύτερη αλλαγή μετά το iOS 4. Ήταν, 4. 4. 4. Το iOS 4 ήταν. Αυτό. Αυτές... Όχι, όχι αλλά και μετά. μετά... να πάω να αγοράσω iPhone 12 Pro. Ναι. Πες μου λίγο τιμό. Σου θύμισαν τίποτα αυτές οι αλλαγές στο καινούριο του iOS 14 Θέλω 24. να σου πω, ναι, μου θύμισαν μια πάρα πολύ βελτιωμένη έκδοση του Android. Μία σωστή έκδοση του Android, γιατί λειτουργεί με νευρονικά δίκτυα, έτσι ώστε να καταλαβαίνει το App Library okay. πώ. Να σου πω κάτι. Υπάρχει κάποια κλαδική. Υπάρχει κάποια κλαδική τη Apple που πάνε. Και αυτό είναι ο καθοδηγητή για να ξέρω. Είναι στο payroll, Πιστεύω ότι δεν είναι στο payroll, είναι κλαδική, φίλε. Πώς λέγαμε, κλαδική πασόβη. Αυτό δεν όταν πήγαμε στο Apple Park και για να πάρει και τι μπλούζε του. Πήρα και εγώ, βέβαια. <laughs> ε, Περισσότερε <laughs> από <laughs> μένα. Ε, ναι. Περισσότερε, όντω. Ξεφτή... Ε, 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 Παρεμπιπτώσει έχει πάρει. Ε, δεν θυμάμαι πόσα θα μια φορά σε μια προσφορά. Ε, ναι. Έκλαιγε. Ναι, έκλαιγε. έκλαιγε. Κανονικά. Ναι, ναι. Και έλεγα: Δες, Δεν έχει ούτε μια γωνία αυτό το κτίριο. Ναι, 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 ναι. Όλες... Ναι. Ήταν όλα καμπύλα. Καμπήλα, Καμπέλα Δεν Καμπύλα. ήταν καμπαδό. Καμπήλα από την καμπάλα. Λοιπόν. λοιπόν, το iOS 14 είναι η πιο ενδιαφέρουσα ε, ε, αναβάθμιση που έχω δει εδώ και χρόνια. Και γέλαγα γιατί λοιπόν, όταν είπε ο Φεντερίνι, ναι. Έδειχνε το πρώτο iPhone ναι. με το home screen που είχε και δείχνει και το iOS 13. Mm -hmm. Και λέει ότι ναι, δεν την έχουμε αλλάξει πολύ την home screen όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί. γιατί έχει δείξει... έχει δείξει την αντοχή τη στον χρόνο. <laughs> <laughs> ναι, <laughs> ναι, τι λες, φίλε, Αν είναι κάτι που ε, φωνάζουν όλοι, είναι ότι είναι παλαιοληθική η home screen σα. Ε, και βέβαια με τα widgets που έχει φέρει και τα οποία τα παίρνει από την αποκλειστική οθόνη που είχε αριστερά-αριστερά. Ναι, ναι, κταφέρωση. Και να τα βάλει τώρα οπουδήποτε θέλει. Για σε να σε ενοχλούν φορ... παντού. Ναι, σε διαφορετικά μεγέθη και όλα αυτά. Ε, Εντάξει, είναι ακριβώ η φάση των live tiles τη καλύτερη home screen που έχουμε τίποτα σε smartphone. Έχει και το dynamic όμω, πρόσεξε. Το, το Windows το, Phone. Το, το dynamic. Συμφωνεί α... ε, σε αυτό και όσο φωτό. Ναι. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι ήταν κάτι ε, επαναστατικό το τα live σε, smartphone. Ε, εμένα μου αρέσαν τα Windows Mobile, μου αρέσαν. Ε, το, το δηλώνω. έχω φάει μ... ξύλο για αυτό το θέμα. Ναι, 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 το, dynamic ναι, ναι, το είδε. Εξάλλου λειτουργικό ήταν ίσω το καλύτερο, λειτουργικό από τα live. Καλύτερα διαχείριση που δεν είχε εφαρμογή. Βέβαια, είναι πρόβλημα, αυτό. Το ε, Dynamic ε, Tile το είδες, το το πρώτο. Όχι. Στο iOS 14 που θα σου βγάζει... Ναι, αυτό λέμε. Τι. Α, το κάνανε τα Windows Mobile πρώτα. Τι σου βγάζει, πες. Σου βγάζει ανάλογα με την ώρα και τη χρήση σου. Ναι. Την αντίστοιχη εφαρμογή που θέλει εκείνη την ώρα. Δηλαδή, το πρωί σου βγάζει τα νέα αν διαβάζει ναι. τα νέα. Μετά Αυτό... ξέρει, καταλαβαίνει ότι πας γυμναστήριο 3 με 5, άρα 3 με 5 ναι. σου βγάζει το fitness tracking αυτόματα. Αυτό το ναι. έκαναν και ε, άλλε εφαρμογές στο Android. Το αντέγραψε η Apple εδώ. Δεν πέρα, είναι και... αντιγραφή, 6. είναι κλέψιμο. <laughs> Δεν δε, δε αντιγράφει. Εντάξει, όχι, καλά κάνει, γιατί εννοείται δεν... και το βελτιώνει. Απλά δεν χρειάζονταν να περιμένουμε 15 χρόνια να το δούμε αυτό. Έβγαλε, έβγαλε την κλίση που δεν σου πιάνει όλη την οθόνη και σου πάει πάνω. Σωστό. Ε, το άλλο που ειλικρινά για μένα είναι ακόμα πιο σημαντικό από τα widgets mm -hmm. είναι το ότι μπορεί να ορίσει default email και browser εφαρμογή. Επιτέλου. Εντάξει. Αν και είναι άχρηστο αυτό, γιατί δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. το Safari και το Mail είναι οι καλύτερε εφαρμογέ που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τώρα. Κάνει πλάκα τώρα. Τι σε τι, με σε Safari με να βλέπω καλά. Ναι, ρε, κάνει πλάκα όμω. Τι είναι; Ειδικά, δηλαδή, ειδικά στο email. στο, email, κοίτα, η Gmail εφαρμογή είναι πάρα πολύ καλή, η native που ναι. έχει η Gmail, αλλά υστερεί σε μερικά πραγματάκια σε σχέση με σε το. Σε ποια υστερεί το Gmail. Σε ποια υστερεί το Gmail. Ναι. Στο ότι δεν σου βγάζει απευθεία τα contacts όταν σου σκάει τέτοιο και πρέπει να έχει αποθηκεύσει τα contacts σου το Gmail κατευθείαν. Ποιο νομίζω ότι αυτό ή στην Google, φυσικά κάποιο άλλο. Όχι, όχι, απλώ. Όχι, όχι, βέβαια. Ναι, καλά. Και δεύτερον, ότι υπάρχουν και άλλε πολύ καλύτερε εφαρμογέ στο, στο email πάνω. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το Spark, που είναι πολύ καλύτερο σε iOS και σε macOS. Mm -hmm. ε, δηλαδή, πλέον, το να μην μπορεί. Αυτό μου είχε τρελάνει από την αρχή. Και σιγά-σιγά, αν σιγά, θυμάσαι, έβγαζε του περιορισμού. Θυμάσαι ότι μόλι είχαν βγει το iPhone 3 με του χάρτε, δεν μπορούσε να βάλει. Άνοιξε του χάρτε. Τις εφαρμογές, γιατί μόνο η πρώτη πολιτική τη Apple ήταν ότι δεν μπορεί να φτιάξει το App Store εφαρμογή που έχουμε ήδη. Ναι, ναι, και μετά το άλλαξε και βάλετε το, δηλαδή το Google αυτές, Maps. Οι, ναι. Και μετά, και, ακόμα δεν μπορεί να βάλει τα Google Maps σαν default. Δηλαδή, άμα δει μια διεύθυνση πάνω σε μια επαφή, θα σου ανοίξουν, θέλεις δεν θέλεις, τα Apple Maps. Εκτός αν έχεις, δύο okay, δύο δύο <νίκαι> χρόνια... εκτός y... αν, έχεις διαγράψει τα Maps τα άλλα, που σου λέει δεν ανοίγει καθόλου. <σ dato> σωστό και αυτό. <σcat> λοιπόν, άλλο, <όλοι> πάμε. Κάτσε, μην τα Κάτσε, Έχουμε πέρι, ακόμα. Περίμενε. Picture in picture. picture in Picture. Το είδες αυτό. Μπαμ. Το ζητήσατε, το έχουμε. Picture in picture. Ναι. Πιπ. Τι, τι. Δεν Εγώ το χρησιμοποιώ στο Android, το χρησιμοποιώ είναι από τα κυριότερα χαρακτηριστικά. Ah, α, για... ναι, ναι, πολύ όχι. το χρησιμοποιούν, αλλά δεν τρελαίνουμε. Εντάξει, Δεν είναι μόνο για το θέμα του βίντεο. Εγώ το χρησιμοποιώ περισσότερο, α πούμε, όταν. Α... Βλέπει παρουσίαση και θε να κάνει σημειώσει. Όχι, όταν είμαι στο αυτοκίνητο, α πούμε. Mm -hmm. Και δεν να κάνει σημειώσει. Τι σημειώσει, αυτό δεν κρατάει ποτέ σημειώσει. Βλέπω Google Maps. Περιμένει από μένα να κάνει σημειώσει για να του δώσω. Τι λέει, Βλέπω Google Maps, ε, ας πούμε σε παραθυράκι ας πούμε έχω δει και άλλες εφαρμογές, του Beat ας πούμε, mm -hmm. πολύ ωραίο. Ναι. Δηλαδή μπορείς να χειρίζεσαι την άλλη εφαρμογή full screen ναι, ναι. και την άλλη picture in picture. Και την άλλη picture in picture. Πολύ σωστή. Μέσατζις. Messages είναι ok. Δεν σ' άρεσε. <muching> Όχι. Όχι, δεν σ' άρεσε που μπορεί να κάνει πλέον mention τα, στα messages, στα group, τα πάντα και να κάνει uh, collaborate. <muching> δεν μου αρέσει το messages γενικότερα από τη στιγμή που έγινε τόσο κλειστό. <muching> Άμα, τα ανοίξουν στο Android, πιστεύει θα πιάσει. Όχι. <muching> γιατί, γιατί, γιατί επειδή... έχει 15 άλλε καλύτερε λύσει στο Android. <muching> ναι, και λέγεται, πώ λέγεται, messages πάλι στο Android που μπορεί να στείλει μπλε, μπλε μπλε. Το λε τώρα εσύ του Android γενικότερα. Το default, default, default εφαρμογή που θέλω να κάνω ακριβώ το ίδιο. Το, το, άλλο που μου άρεσε ήταν τα app clips όπου θα πηγαίνει κι άλλα σε ένα κατάστημα, όπου θα έχει μία φύσα με ένα barcode. Θα βάζει την κάμερα του iPhone και θα, εκείνη τη στιγμή θα κατεβάζει ένα μικρό μέρο μια εφαρμογή του καταστήματο π.χ. για να κάνει τη δουλειά σου να πληρώσει, ναι. να δει το μενού, οτιδήποτε άλλο, χωρί να γίνεται κατάσταση λέει, στο, στη home screen. Ναι, προσωρινή. προσωρινή. Ε, και θα μπορεί να το, βρεις βρει και από το search. Πολύ όμορφο. Κάτι αντίστοιχο και, και το Android το οποίο το θαψε βέβαια. Ναι. Αλλά δεν δουλεύει έτσι ακριβώ, να πω την αλήθεια. Ε, αυτό το κάνει και με NFC ναι. και με την κάμερα και με QR. Code, mm. θέλεις. Ε, μετά θα ναι, ξεκλειδώνει BMW, την BMW των uh, 50.000-60.000 το iPhone. Προφανώ ναι... γιατί αν έχει iPhone, επιβάλλεται να έχει κάτι τέτοιο. Mm. Τι θα έχει. Σωστά. Ε, στο iPad δεν ξέρω τι ε, ξεχώρισε. Α, το, Google, το Translator, ασχετο, Táx, δεν Translate δεν άσχετο. Εντάξει, το Translate δεν μα αφορά κιόλα, δεν έχει ναι, ελληνικά, ναι. οπότε δεν μα απασχολεί. Η Siri έφτιαξε λίγο παραπάνω και είναι 20 φορέ πιο καλή από ό,τι ήταν πριν και μπορεί να παίρνει μέρο σε συζητήσει και τέτοια, αλλά η Google την ξεπερνάει σίγουρα. Mm -hmm. ε, καινούργια Mimouchi φυσικά mm -hmm. με πολλέ παραμετροποιήσει. Τα AirPods όμω. Δεν σε χαλάσε. Τα AirPods, έβγαλε το κάπέλο εκεί πέρα. Δεν έχω και το κάπέλο να στο δείξω, να το βγάλω. Τα AirPods μου άρεσαν πάντα γιατί μου άρεσαν το ότι είχε αυτό το one touch τα πάντα. Συγχρονισμό, ανήκει, βλέπει την οθόνη. Και τώρα καταλαβαίνει ποια εφαρμογή, ποια συσκευή χρησιμοποιεί και συνδέονται αυτόματα. Δεν χρειάζεται να πατήσεις το κουμπάκι, να Και ευτυχώ το φαίνει και για τα πρώτα AirPods. Ευτυχώ το φαίνει για όλα. Με ένα update θα γίνουν όλα. Αλλά όχι το special audio που είναι μόνο. Το special είναι για τα αυτό, Βέβαια άμα πρέπει να για αρχή να φτιαχτεί το Pro. Επίση, με το Special Audio, αν το κατάλαβε, πάνε σιγά σιγά ότι παιδιά θα βγάλουμε και κανονικά ακουστικά. Δεν πάμε μόνο στα. Είναι. Θα βγάλουμε στούντιο σιγά σιγά. Σωστό. Και, και, αυτό λογικά μπορεί να περάσει και στα Beats. Ναι. Ε, η λειτουργία την οποία δεν είπαν. Για την ώρα κάτι σαν μόνο τα AirPods Pro, αλλά το Σεπτέμβριο λογικά θα δούμε κι άλλα... Ναι. και άλλα έξτρα πραγματάκια από αυτό. Τι άλλο. Τι άλλο. Θες να πάμε στο 11 τώρα, επιτέλους, στην αλλαγή, αλλαγή εποχής. Στο. Mac OS 11. Φύγαμε από το 10 πάμε, και πάμε στο 11. Και Πώς Πώ το λένε, 11. Ε big Sur. Big Sur ή Sur. Big Sur. Και τι σημαίνει. Τι το Big Sur. Δηλαδή το το, είναι τοποθεσία yeah. πάλι. Ναι, το Sur το είναι, τοποθεσία. Πού είναι το Sur. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ κάτι κοντά. Του αντιγράφει, ναι. Και λέω ποιο αντιγράφει το έτσι. Big Sur is a rugged stretch in California Central Coast. Άρα είναι μοντέλο Intel. Ωραίο. Ναι. Δεν πήγαμε εκεί. Ωραία παραλία. Πολύ καλή. Ορίστε. Ε, ναι. ε, νέο design. Διαφορετικέ. Το επόμενο το, το λε είναι να λέγεται καλάμάτα. Ναι, με την καλάμάτα σου. Δεν νομίζω, δεν είναι στην <στικά> ε, Είχε πολλέ διαφάνειε, πολλά elements από iOS. πολλά καλάμάτα. Να. Ναι. Έχε, ε, έχουν αλλάξει. Ε, τα μενού yeah. έχουν, έχουν αλλάξει τα εικονίδια. Τι μου αρέσει, σαφάρι, έγινε πιο γρήγορο από ποτέ. Mm. Τα, το tabs, ε, ωραία ή τέτοια, Σβήσε όλα τα δεξιά. Έχει ανοίξει 500 tabs και θε να σβήσει μόνο τα δεξιά. Τι να κάνει, κλικ, κλικ Το άλλο που κάνει πάντω με το σαφάρι είναι που είναι κατευθείαν targeted στην Google, είναι που ακόμα και σε anonymized ιδιωτικό tab mm -hmm. ε, δεν φορτώνει τα Google Analytics. Το είδε αυτό. Ναι. Πολύ, δηλαδή, καλό επίσης. πολύ καλό επίση. Πολύ καλό. Πόσο επιθετική, δηλαδή πρέπει να ξέρετε όσοι μα Privacy, έχετε... privacy matters. Είναι, είναι ιδιωτικό τέτοιο. Okay. Υπάρχουν και τα pop-up αυτά, τα οποία έχουν σκοτώσει, να ξέρετε, τα analytics όλων των site, μεταξύ των οποίων και των ισόνια. Δηλαδή, όποιο θέλει να είναι full GDPR compatible, πρέπει να βάλει αυτό το pop-up, το mm -hmm. οποίο όμω να δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να βάλει. Να έχει ένα κουμπί που θα το πατήσει και κατευθείαν θα μπει χωρί να υπάρχουν τα analytics, τα code και όλα αυτά. Οκ. Mm -hmm. okay. Απλά είναι απίστευτο το πώ έχει διαλύσει όλα αυτά το, τα analytics. Απίστευτο. Καλά ναι. σα έχουν κάνει. Όχι. Ε, σαν GDPR, ε, θεωρία είναι πολύ σωστή. Απλά η υλοποίηση είναι χάλια των χαλίων και εγώ πιστεύω κράτα ότι θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο browser. Να επιλέγει μία φορά γιατί εσύ δεν έχει βαριστεί, τη να μπαίνει σε όλα τα site και να πατά συνέχεια τα ίδια και τα ίδια από πάπ. Ναι, για, ναι, αποδέχομαι, για... για... δεν αποδέχομαι, αλλά να σου πω κάτι. Ναι, Κάτσε να σου πω γιατί και πολλά sites κάνουν και το άλλο. Που είναι ενοχλητικό επίση, θέλετε να ενημερώνεστε πρώτο για μα, δηλαδή με τι ειδοποίησει. Όχι, όχι, ρε φίλε, δεν θέλω. Α, το ξέρω. Εντάξει, και εντωμεταξύ ε, σου λέει ε, θέλετε, και επίση μετά σου λέει αποδεχτείτε τα cookies. Ναι, 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 ναι. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Εντάξει, και αρχίζω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αρχίζω να τα μπερδεύω. Mm -hmm. εντάξει, ε. Αλλά εδώ πέρα φτάνει στο σημείο ότι ανοίγει, παιδί μου, είσαι ένα site και κοιτά δύο ειδήσει. Κάτι, κοιτά και κάνει δεξί κλικ, σε νέα καρτέλα εντάξει, από το ίδιο το site για να το δω πιο μετά ή να μην το ξεχάσω. Και πάλι μου το βγάζει Μέτα. Λέω καλά. Mm. What? Ναι, γιατί είναι κακή η υλοποίηση πρώτον και δεύτερον, ακόμα και αν είναι καλή, πάλι θα σου ξαναβγαίνει. Ενώ, φαντάσου τι όλο θα ήταν άμα ήταν σε επίπεδο browser, μια ρύθμιση, μια εκεί πέρα, τα οποία θα, τα sites θα την έβλεπαν και θα λέγαν, OK, αυτό έχει, ε, έχει, επιλέξει να, τα, να, έχει όλα τα cookies, να έχει τη full εμπειρία. Και φυσικά να μα κάνει τη δουλειά μα εύκολη. Ε, μετά, όχι. Πέσα στην Apple και στη... Δεν πρέπει να το πέσει στην Ευρωπαϊκή στη Λέ, Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ξαναπάμε. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή να πιάσουμε Ένωση. ότι έχει ξεκινήσει δύο έρευνες για τη μονοπωλιακή... Πρακτική της Apple. Της Apple, η πρώτη αφορά Για το App Store. Και Apple. το Apple Pay. Το, Apple, το, το App Store, με το οποίο έχει γίνει χαμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το XPR πιάσει χαμπά, τι έχει γίνει. Έχει βγει, λοιπόν, ένας που η, ο CEO της Basecamp, η οποία Basecamp είναι από τα, πιο, από τα δημοφιλή app του App Store και έχουν βγάλει ένα δικό τους email app, το Hey. Το οποίο είναι καλά. Ε, το Hey το είδα, κάπου, mm. κάπως μου το έστειλε κιόλας. Ε, Αυτά αυτό αυτός το έχει... Το οποίο είναι πολύ διαφορετικό. Το χάζευα τι είναι. Είναι διαφορετικό, είναι πολύ trendy. Ρέντι. Ε, πάντων. Ναι. Το είχε πάντως. Έλα. Είναι, το κόνσεπτ, δεν ξέρω αν θα πιάσει, αλλά ε, είναι ενδιαφέρον. Και είναι και premium, 100 ευρώ τον χρόνο. Α, σοβαρά. Να φάτε τα διάλα. Τι παραπάνω <laughs> προσφέρουνε. Ε, φίλε, ε, ε, αυτό προσφέρουν δεν είναι για 100 30. ευρώ τον χρόνο. Είναι Silicon Valley email app. Εκεί καταλαβαίνει. Ε, αλλά κοίτα, έγινε χαμός γιατί ο ίδιος βγήκε και έλεγε ότι από τη στιγμή που η Apple του έκανε approve την πρώτη έκδοση, μετά κάνει update και του λέει όχι, ε, δεν θα το πάρουμε το update γιατί? και κανονικά έχουμε κάνει λάθος που σου κάναμε μικρά προβ γιατί δεν χρησιμοποιούσε το σύστημα AIB της Apple που είναι το payment σύστημα. Αυτός δεν θέλει να δίνει το 30%. Φυσικά, όχι μόνο αυτός. Κανένα δεν θέλει να δίνει το 30% των εσόδων του στην Apple. Okay. Βάζει... Okay. κάθε εφαρμογή, κάθε επιχείρηση... Mouvement... Κανονικά θα πρέπει να δίνουνε παραπάνω, γι' αυτό. <laughs> <laughs> κάθε επιχείρηση που μπαίνει μέσα στο App Store ε, βάζει την Apple μέτοχο κατά 30%. Οκ. Okay. Mm. Ε, αλλά και η, η έρευνα της Ευρωπαϊκή Ένωσης αυτό κοιτάει. Ότι δεν μπορεί να... Κατά πόσο είναι νόμιμο αυτό, δηλαδή θε... νόμιμη η πολιτική, Πόσο είναι μονοπωλιακή η πρακτική. Δεν είναι μονοπωλιακή και θα αποδειχτεί αυτό, θα σου πω για απλό λόγο. Δεν είναι, είπε. Δεν, δεν, είναι. Είναι. Είναι δεν είναι, δεν είναι. Είναι δημιουργικό μονοπόλιο αυτό. Δεν υπάρχει δημιουργικό μονοπόλιο, μου το ξανακούσα αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει δημιουργικό. Ή είναι ότι μονοπώλιο. επειδή ακριβώ έχει και το hardware η Apple, είναι δηλαδή όλο το οικοσύστημα, άρα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, αυτό θα τη δημιουργήσει το πρόβλημα. Αν υπήρχε η ίδια ιστορία στην Google, Google θα μπορούσε να το πολεμήσει. Παρεπιπτόντω. Και η Apple θα, η Apple, η Apple θα το πολεμήσει, αλλά δεν θα τη βγει εύκολα. Και ειδικά επειδή τρώει ξύλο, θα φάει, επειδή mm. την έχει βάλει στο στόχαστρο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιθανότερο είναι να φάει ένα ωραίο προστιμό, μεγάλο, και να το αλλάξει. Mm. Το πιθανότερο για το μένα πιθανότερο αυτό είναι. Το πιθανότερο αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή παίζονται και άλλα παιχνίδια γεωπολιτικά. Mm -hmm. Εντάξει, δεν είναι έτσι απλό ότι ah, η Apple είναι, είναι η Apple. Έχει φάει και η Apple και η Αμερικάνικη εταιρεία θεωρείται για του Ευρωπαίου. Κοιτάξτε, η Apple έχει γενικά μια πολιτική με το App Store και γενικότερα με τις πλατφόρμες της, τι πλατφόρμε τη ότι εμεί είμαστε ό,τι Αυτό κάνουμε, άμα γουστάρετε, άμα γουστα... ναι, Δεν γουστάρετε, καλό. Άμα δεις και τα email που έχουν ανταλλάξει τι επίσημε απαντήσει, είναι ε, απαντήσει όχι μια εταιρεία που σέβεται τον developer, είναι μια εταιρεία η οποία απειλεί, δηλαδή απειλεί. Να, όταν του λέει ότι έχει το Basecamp 8 χρόνια και δεν έχουμε βγάλει τίποτα, οπότε κάτσε, χαλάρωσε λίγο. Τι Ποιο θα λέει αυτά τα πράγματα. Και φυσικά έχει κάνει την απίστευτη κολοτούμπα μετά από όλο αυτό το χαμό και ξέροντα ότι έχει την WWDC. Και έχει βγάλει σε δύο-τρει γραμμέ τώρα, χθε, μετά τι ανακοινώσει. Ότι ο developer θα μπορεί να κάνει dispute ακόμα και τα guidelines, μάς, αν έχει κάποιο πρόβλημα. Ενώ τα updates θα ενημερώνονται απευθεία, εκτό και αν δεν υπάρχουν legal issues ε, από τη στιγμή που, που πρώτη φορά έχει γίνει approve. Φυσικά ο developer τι θέλει, options. Θέλει να μπορεί να δουλεύει με οποιοδήποτε payment σύστημα και όχι μόνο τη Apple. Στο Apple Pay θέλει να μπορεί να χρησιμοποιήσει την iPhone. Θέλει η Apple να μην παίρνει 30%. Ναι. Γιατί και αν, έπαιρνε 10, αριστικά... δεν κανείς. Ε? αν έπαιρνε 10 Φυσικά, δεν και, θα μιλούσε κανεί. Αν έπαιρνε 10 δεν Μα το ίδιο λένε και οι developers. Και το άλλο που βγήκε και το είχα πάθει πλάκα για αυτέ τι πολιτικέ τη Apple είναι ότι. Ε, λέει στους όρου, στους επίσημους όρους, ότι αν έχετε πρόβλημα με τις ε, πρακτικές μας, ε, με το ότι έγινε, δεν έγινε απρόβλημα η εφαρμογή σας για να αυτά, ε, κάντε τις okay, ok, αν να ξέρετε ότι αν το βγείτε να το πείτε δημόσια, δεν θα σας βοηθήσει. Άχω τη γράφει στα guidelines. Γιατί, γιατί ξέρει. γιατί Τι θα του <laughs> βοηθήσει. <laughs> γιατί ξέρει. Ποιο θα του βοηθήσει, το... έξω. Και αυτό ο τύπο, α πούμε, έχει, ε, ο το CEO ας πούμε, ναι. του Basecamp έχει κάνει φοβερό χαμό. αλλά ήταν πολύ σωστό και ε, ε, έκανε και πολύ, μια εξυπνή κίνηση τώρα, έβγαλε το, ε, την επόμενη αναβάθμιση που ξαφνικά ε, καταμαγεία την έκανε να Apple. Δίνοντα, ε, γιατί η Apple εκεί είχε δίκιο, να πω, δεν είχε free πακέτο. Και όποιο την κατέβαζε την εφαρμογή. Έπρεπε να πληρώσει απευθεία. Και σου λέει η Apple ξαφνικά ότι είναι μια εφαρμογή άχρηστη όταν δεν μπορεί ο άλλο να την χρησιμοποιήσει κατευθείαν. Okay, ο άλλο έβαλε ένα free πακέτο 14 ημερών. Ε, ναι, αυτό είναι λογικό ρε εσύ. Ναι, ακόμα και το Final Cut και το Logic και όλες οι ναι, εφαρμογές ναι, 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 ναι. που κάνουν 3-4 εκατοστάρικα. Λογικό. <συσχε> Δεν γουστάρω ρε παιδί Έχει πέντε, ένα trial δέκα 12 εβδομάδες. Γιατί να μην έχει option developer. Και ξέρει μετά που βγήκανε πόσες ιστορίες στο Twitter, ε, για το ότι, γιατί ο κόσμο φοβόταν να τα γράψει αυτά για, τι, για τις πολιτικές που έχουν φάει με το Apple Store. Βγαίνουν πολύ λίγε στην δημοσιότητα από ό,τι γίνεται πραγματικά. Τώρα αν αυτό είναι στα πράγματα που θα, κάνει, θα ανοιχτεί περισσότερο η Apple. Να τα πεις στον Το Apple Pay ας πούμε. Γιατί να μην μπορεί μια τράπεζα να φτιάξει όπως στο Android τη δική της εφαρμογή και να, πώς λένε, να παρέχει payment, ανεπαφές πληρωμές χωρίς να δει ποσοστό στην Apple. Μην πάρει Apple. Ναι, καλά, δεν είναι Εγώ έτσι. Δεν είναι έτσι, Εγώ σου είπα, αυτό είναι το πρόβλημα τη Apple. Ότι έχει το, και, δε το δε hardware, δε είναι είναι και το hardware. Αν δεν έχει το hardware. Χα... Όχι, όχι. Στο μονοπωλιακό αυτό θα τη τυχεί. Ότι έχει όλο, είναι end-to-end. Αν δεν ήταν end to end, θα μπορούσε να βρει Λου Φόλτ και να την δώσει. Πάντω, είμαι πολύ περίεργο να δω πώ θα καταλήξουν αυτέ οι δύο έρευνε. Πάντω, εγώ έχω να σου πω το εξή. Στο, στο ζώνη, mm -hmm. περιττώ να πω ότι όλοι είναι ότι και καλά δεν θα κάνουν τίποτα και όλα αυτά. Μόνος αλλά δεν θα, θα, πέρι, θα πέρι, κάνουν τίποτα. Καλά, καλά, παίρνουμε να δει. Όχι, θα φάει πρόστιμο, δεν θα υπάρχει πρόστιμο. Ό,τι και να φάει, δεν την νοιάζει. Και έχει τίποτα άλλο. Μπορεί να μην αγοράσει το δεύτερο κύκλο του Τεχράν. Αυτό μου ανησυχεί. Του? του Τεχράν. Ωραίο θα φάνηκε αυτό. Την ίδια ιστορία του γύρι. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω πώ το ξέρουν και πώ το διάβασαν. Ε, αλλά η, η, μία από τι επόμενε σειρέ που θα πω στο Apple TV. Α, τη σειρά, λέω κι εγώ. Τη σειρά είναι το, κάποια... που τα λέγεται Tehran. Ναι. Ε, είναι γυρισμένη στην Αθήνα. Στην Αθήνα. 90% των γυρισμάτων ναι, ναι, γυρισμάτ είναι στην Αθήνα. Είναι στι παραγωγέ Είναι αυτό που μα έλεγε τότε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. ναι αλλά 90%, το 90 των εξωτερικών γυρισμάτων έχουν γίνει στην Αθήνα. Το διοικητικό μέγαρο του το ήταν το Υπουργείο Άμυνα του Ιράν. Έχει γίνει τελικά στούντιο και το έτερο εγώ εκεί. Και δω... το έτερο εγώ έχουν γίνει ναι. εκεί πέρα. Έγινε το, ε... το αστυνομικό. Ναι, θα το παίξει το. <laughs> είναι, είναι η παραγωγή του Φαούντα που το έχουν γυρίσει αυτό. Φαούντα. Φαούντα δεν είναι η Ισραηλινή σειρά. Όχι. Όχι. Πώ και την έχασα. Έλατε. Ναι. Φιλία, θεωρείτε, είναι μία από τι καλύτερε ε, πολιτικώ κατασκοπευτικέ σειρέ που έχει βγάλει το Netflix τα τελευταία χρόνια. Δεν το ξέρω. Και δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Είναι από τι λίγε περιπτώσει που είναι Ισραήλ versus Παλαιστινίων. Και είναι, πώς το λένε, και πολιτικά λικορέ, εντελώς. Είναι καλύτερο όπως... από το Μιλάνε αγγλικά. Από το? Από το bad Girl, είναι καλύτερο. Από το bad Girl, Από το Super Girl. <laughs> super <laughs> από, Είτε το, μελέβεις. από το Legends of Tomorrow. <laughs> από ποιο. Εγώ πλάκα πλάκα. Yeah, πλάκα καλύτερο. Ξέρεις τι ξεκίνησα πάλι, α. <laughs> Agents of S.H.I.E.L.D. αχ Όχι ρε φίλε, μετά στο, σεζόν? στο πέμπτο σεζόν είναι άθλιο. Εγώ έχω <laughs> μείνει στη σεζόν που είναι στο διαστημόπλιο. Εγώ, είμαστε... εγώ, εκεί το σταμάτησα, δεν άντυξα. Αλλά είναι εγώ τώρα σεζόν. θα το ξεκινήσω γιατί το έχει το βάλει το Prime όλο, οπότε θα κάτσω να δω όλε Πάλι από την αρχή, ε, δεν το... βλέπετε. Εγώ, εγώ στο, εγώ, στο ε, Disney δεν απλά το Αλλά Α, Α, τέταρτη σεζόν μου είχα μείνει στο Ghost Rider. Α, Λέβαια. Ο Ghost Rider είναι φανταστικό. επειδή μιλάμε για από τη βίδα μαύση, δεν ξέρω, είδε το τρέιλερ του Foundation. Ναι, ωραίο είναι. Το δε. Όχι, δεν το δω. Ασίμοφ. Όχι, δεν Φίλε, είναι. Εγώ, δεν το ήξερα αυτό, βλέ, είμαι ειλικρινή. Ούτε εγώ. Αλλά, δηλαδή, είδα Τι ασίμο αυτό, Ισάκα. Το, το Ισάκα mm, Ισά, το Foundation το, ah, το, γύρι, όντως. το... το γύρισα. Το γύρισα. Το έχω βρει, το έχω το βιβλίο. Ναι, το γύρισα. Έ, το διάβασα. Ε, το έχω ε, yeah. 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 διαβάσει, yeah. yeah. εννοείται. Yeah. Φανταστικό. Βγαίνει. Yeah. το TV Plus. Επιτέλου. Ακόμα μια καλή παραγωγή. Ακόμα μια καλή. Δεν έχει δει καν το τρέλερ. Δεν με νοιάζει. Το τρέλερ είναι φανταστικό. Ε, το να... Μαύρε τρύπε και εκβατικά φαινόμενα. Έλα, πάμε να τελειώσουμε αυτά για αυτό. Το άλλο που αν... Η άλλη είδηση. Το άλλο που αν διαβάσατε είναι ότι ε, το Cobra Kai έφυγε από το YouTube και πήγε στο Netflix. Έτσι. Yeah. Μπράβο. Και ο Μάικλ Κίττον επιστρέφει ω Batman. Και ο Μάικλ Κίττον θα επιστρέψει ω Batman. Ω Bruce Wayne, μάλλον. Και, και, δεν είναι ξέρω αν το, διαβάσατε, θα... αν το διαβάσατε. Όχι, Όχι ω Batman. Όχι, ρε παιδί μου. Όχι, υπάρχει ένα story που λέγε, διάβαζα. Το οποίο το διάβαζα σήμερα το πρωί. Ότι θα, είναι, θα, θα, είναι, θα, παίξει μέσα στην ταινία με το Flash. Με, στην ταινία του Flash. Στην ταινία του Flash, αλλά δεν, μάλλον θα χρησιμοποιήσουν το, το, την ιστορία του Flashpoint. Βγαίνει, mm -hmm. αλλάζει ah, το timeline. Οπότε θα είναι και καλά ο Bruce Wayne, θα είναι ένας Bruce Wayne σοφός που θα καθοδηγεί το Flash. Μάλιστα. Αρχίζει μια τέτοια ιστορία. Γιατί μην ξεχνά ότι παράλληλα γυρίζουν Batman με τον Robert Pattinson. Mm -hmm. Εντάξει, ο Flash έχει παίξει στο Justice League με τον... Ε, με τον Ben Affleck αρχίζει και γίνεται λίγο πάχαλο. Yes. Άρα, ωραία, έξυπνη είναι πάντω. Είδατε ότι η Microsoft κλείνει το Mixer. Ναι, ναι και αυτό είναι. Πολύ ωραίο, έτσι. Πώ φάνηκε. Πολύ, πολύ, λογικό. Πολύ λογικό. Πεταμένα ωραία. λεπτά. Και έδωσε όλου όσου είχε πάρει αποκλειστικότητα. Το Ninja. το Ninja τον έδωσε στο Twitch πάλι πίσω. Όχι, στο Facebook Gaming τους, δεν του έδωσε. Και Facebook Gaming και Twitch και τα δύο. Ah. Ναι, Ανα, ναι. Ανάλογα ποιο πάει πού. Η συμφωνία που ανακοίνωσε η Microsoft mm. μετά το κλείσιμο του Mixer είναι με το Facebook Gaming. Όχι, όχι, και Facebook Gaming και τέτοιο. Facebook Gaming <σχει> είναι part of strategic partnership, αλλά πλέον ο Ninja δεν έχει αποκλειστικότητα και μπορεί να στριμάρει και Twitch. Το γράφει <σχει> πρώτα εδώ, now free to stream on Twitch again. Οκ, okay, γιατί δεν δε, δε μπορώ να καταλάβω ποιο θα πάει στο Facebook Gaming. Ε, το facebook gaming κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μαζέψει κόσμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ε, ο κόσμο δυσκολεύεται να μπει στο facebook gaming όμως γενικότερα. Πού είναι, που είναι το facebook gaming? Ελάτε. Το facebook gaming θέλει να πάρει και αυτό που είναι. Ναι, υπάρχει, όχι... υπάρχει section facebook gaming κανονικά που streamάρουν. Υπάρχουν streamers και streamάρουν κανονικότερα. Δεν είναι στην πρώτη σελίδα του... Δεν είναι στην πρώτη σελίδα, μα γράψει facebook gaming θα σε πάει κατευθείαν τέλο πάντων. Εγώ δεν είναι κολακή. Κορά, Κολλάω στο ότι δεν έχει και το καλύτερο όνομα το Facebook ενα του. Με με το με έτσι είσαι. Ναι, έτσι, ναι, το έχω γυρίσει. Ναι. Σοβαρά. Και ψάχνει με Bing. Μόνο. δεν το γύρισα τόσο. Σου, είπα ότι μου χρησιμοποιεί μόνο έτσι και Bing και τίποτα άλλο. Ναι. Και ψάχνει, και λάστα, της λέω, άκου λίγο το podcast και ψάχνει τρει στον αέρα στο Bing δεν εμφανιζόταν πουθενά. Τρει στον ε, αέρα. Σίγουρος. Και τη λέω: Βάλει στο Google να ψάξει. Μου λέει: Σιγά, τι διαφορά θα έχει. τρει στον αέρα στο Google και μα βγάζει κατευθείαν. <laughs> τη λέω: αυτό είναι. Λοιπόν, να σου πω: Θα κάνετε unboxing. Α, να πούμε πρώτα απ' όλα για το Lasso βάσα 2, το οποίο έχει βγει. Το οποίο είδου. Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Ε, κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Πώ σου φαίνεται. Ε, ε... δεν το άνοιξε ακόμα. Εγώ το έχω ξεκινήσει. Κοιτάξτε, έχω πάρει μία ήδη σκέψη. <συμ> έχει, πάρα <πολύ> ωραίο... <συμ> έχει πάρα πολύ ωραίο story. Κοίτα και στο Δημήτρη μπορεί να αρέσει. άμα είχε παίξει το πρώτο. Δημήτρη, πότε παίξει το τελευταίο παιχνίδι, εσύ γενικότερα. <συμπ> Όχι στο κινητό. Το παιχνίδι του Νιουζέ. Όχι στο κινητό. Σε PlayStation. Πότε είχε δει το PlayStation, ούτε το ένα δεν έχει δει ποτέ. Όχι, τα έχω δει. μου, και Xbox, αλλά δεν έχω παίξει. Δηλαδή, έχω παίξει μία ώρα συνολικά. Σε φίλο. Μα, πω, πω. Μπορεί να σου λέει και πολύ. Εντάξει. 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 Καταλαβαίνετε ποτέ. ότι δεν πρέπει να πάρουμε ποτέ χορηγία από gaming εταιρεία <laughs> μετά από αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι μα στήριξαν. Ευχαριστούμε, κύριε. Συγγνώμη που έχετε podcast <laughs> με το Game <laughs> για το gaming. Βεβαίω, τα Άρα... παιδιά τη πίστα κάθε Παρασκευή. Ε, το... ε, Είδε πόσο καλό όμω παρουσιαστή είμαι. Μέχρι με... και πάσα για άλλη εκπομπή έχω κάνει. Ε, ε, Α το... ολοκληρώσουμε τώρα ε. το, ε. το Last of Us. Κυκλοφόρησε Παρασκευή. Ε, το story του είναι πάρα πολύ ωραίο, έχεις πάλι εκεί πέρα τον Τζόελ και την Έλλη και κάθονται και κάνουν τα δικά τους. Γενικότερα όλο το story είναι μια ιστορία εκδίκησης, βασικό, δεν κάνουμε spoilers, δεν κάνουμε τίποτα. Ε, έχει πάρα πολύ πόνο, δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πολύ ωραίο. Σε στείλει με το ένα, το οποίο εγώ δεν το έχω πει, σε, σε ξεκίνησα από το δύο. <Για> νομίζω... Είναι σαν να ξεκινάς μια ταινία από το ναι. το, το, το δύο του. Το θένας. το, σταματάω τότε. Ναι. Πάντως επιβεβαίω ότι κάνει ένα. Το, ναι. το, το το, το τερματίζει το ναι, ναι. το PlayStation. Ώρα, το σενάριο για πε, α πούμε. Το... Είναι πέντε χρόνια μετά από τα γεγονότα από το ένα. Η Έλλη έχει μεγαλώσει. Γίνονται κάποια συμβάντα και η Έλλη αναγκάζεται να φύγει η από τον καταβλισμό. Μπορεί. Ναι, ναι. Από τον καταπληκτισμό που βρίσκεται, Μην για να πολλά. πάει Μην να, να κάνει, κάτι. Ναι, πάει να κάνει δεν κάτι. Δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Οι εχθροί σου είναι και άνθρωποι, είναι και μολυσμένοι. Οι Έλληνε, θυμίσουμε ότι είναι immune, δηλαδή δεν μολύνεται. Στην ουσία δεν μπορεί να μεταλλαχθεί σε. Mm -hmm. ε, ε, κακό. Κλίκερ, Όπως τους λένε. Ε, οπότε έχει δώσει πολύ μεγάλη βάση στο storytelling, σε όλο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ βία πάρα πολύ βία. Είναι ένα βίαιο παιχνίδι και σωματική αλλά και ψυχολογική. Δηλαδή μπαίνει πάρα πολύ στο χαρακτήρα μέσα, βλέπεις γεγονότα τα οποία είσαι σε φάση γιατί συμβαίνει αυτό τώρα. Όντω τώρα συνέβη αυτό. Δηλαδή πολλές φορές πιέζεσαι πάνω στο παιχνίδι την ώρα που παίζεις για αυτά που συμβαίνουν. Προφανώς άμα κάθεσαι και παρακολουθείς τους διαλόγους και μπαίνει μέσα στο, ναι, στο σε όχι, παιχνίδι. Δηλαδή, ναι, η ελληνική μετάφραση. Η ελληνική και... μετάφραση είναι πάρα πολύ καλή. Είναι όλο yeah. localized. Έχει και υπότιτλου, έχει και μεταγλώτηση. Κανονικότατα. Α, αυτό είναι μεγάλη μαγιά. Γιατί ναι. δεν χάνει, ρε παιδί μου, αυτό το που και εσύ, νομίζω, ε, την ατμόσφαιρα. Ακριβώ. Δηλαδή είναι σαν να βλέπει μια ταινία που καταλαβαίνει τι γίνεται. Και... Μα είναι το, ο, το νέο, τρόπο gaming έτσι ώστε να ζήσει και mm. την ταινία παράλληλα. Ναι. Ε, Sierra Studios είναι ελληνικό στούντιο που το ναι, ναι, κάνει. ναι, η Sierra το κάνει. Και ε, όπως και έχει κάνει και τα άλλα, νομίζω. Ακριβώς. Εκεί πέρα είναι η συνεργασία με τη Sony και το Sierra. Ε, Έχει μουσικάρες, προφανώς. Ο Κουστάβος, mm -hmm. αν τα mm -hmm. ολάγια... Θα, θα κάνεις unboxing. Βεβαίως θα κάνουμε unboxing, α, θα Δημήτρη θα μου. Έχουμε, έχουμε εδώ... Κάτσε να φύγει αυτό. Και επίσης να πούμε ότι μέσα στο παιχνίδι mm -hmm. μπορείς να παίζεις κιθάρα, δημ... Κώστα μου. Για πες. Αυτό... Δεν το αυτό κάνουμε. δεν το έχεις προσέξει. Μπαίνει στο χειριστήριο κανονικά και με, τα, με διάφορου συνδυασμού πλήκτρων και του touchpad του χειριστήριου. Όπω να τη. Η, συλλεκτική έκδοση τη Σέλη. Μπορεί να παίζει κιθάρα, αλλά δεν παίζει. Πόσο έχει συλλεκτική έκδοση, <σφυρ> Αρκετά. Αρκετά. Δεν λέμε. Λοιπόν. Δεν αυτή λέμε. εδώ είναι η Ellie Edition. Τι ψάχνει το ελβετικό σουγιά. Ναι, το. Το σουγιαδάκι. Unboxing. Με το μαγικό σου Με το μαγικό σου Βεβαίω. Λοιπόν, τι να την ανοίξουμε. Χωρί. Ε. Μήπω oh, oh, right. πρέπει να το γυρίσει προ τα εκεί να δείξει την κάμερα λίγο. Κάτσε να πρέ. το βοηθήσω Παλικά, λίγο. Κάτσε να το βγάλουμε. Περίμενε. Τι είναι τι το κομμέντα. Τι να κάνω. Και εδώ που βλέπετε, γύρισε το. Δεν βλέπετε γιατί είναι χαζή. Όπ, oh, το ανοίξανε και φεύγει. Δεν φεύγει τίποτα, μια χαρά. Και είναι έτοιμο να φύγει, ναι, ναι, και καταφέρει να βγάλει το κουτί, ναι. Ναι, το και ναι, το ακουμπάμε. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το κουτί. Δεν θα βγάλει το άλλο το κουτί. Είναι το κουτί και το κουτάκι που λέγει είναι το και. Το κουτάκι και πάμε στο πίσω κομμάτι. ω oh. oh. Αυτό... Και έχει και άλλα κουτάκια. Αυτό τώρα βγαίνει σε, ε, πολλές, σε, σε, πολλά αντίτυπα. Σε πολλά αντίτυπα. Τι είναι, τι είναι σε πολλά αντίτυπα. Είναι Α... συλλεκτικότατη, συλλεκτικότατη. Είναι συλλεκτικότατη, συλλεκτικότατη. Αυτό, αυτό το παραγγείλει online και σε βρίζουνε. Steelbook. Με το παιχνίδι μέσα. Κάτσε Δεν το ανοίξουμε το αυτό. Εντάξει, Γιατί... Άσε, να... Γιατί, γιατί... Γιατί θα, θα δεις ανοίξ, μετά. Θα το ανοίξει ανοίξ κάποιος άλλος. Λοιπόν, το art. Ωραίο. Που έχει τα πάντα. Εδώ. Πολύ ωραία πραγματάκια. Κάτσε μην έχει κανένα spoiler. Δεν έχει πολλά spoiler. Έχει εδώ πέρα τους πεθαμένους. Έχει όλο το κομμάτι αυτό. Ο ποιος Ο είναι, είναι, είναι αυτό είναι. εδώ. <laughs> 50 ευρώ, δε. <laughs> <20. laughs> αυτό ξέρεις τι είναι. Τι είναι αυτό, το, <laughs> <ξεστίνε>. <laughs> το παιχνίδι. Όχι, ρε. Το παιχνίδι είναι εκεί πέρα μέσα. Αυτό που α, πήρε, α, πήρε, εγώ ξέρω τι λοιπόν, πήρε. Είναι από τον Νίλ Ντράκμαν ένα ευχαριστήριο. Νίλ Ντράκμαν, ο director, director του Last of Us. Ακριβώ ένα ευχαριστήριο. Ε, μ' αρέσουν όταν διαβάζω τα, τα tweets αυτών των τύπων του director που είναι πίσω στα, από τα παιχνίδια αυτά. Oh, ναι. Τέτοιε παραγωγές, τόσα χρόνια το φτιάχνουν yeah. και περιμένουν εκεί την ημέρα που θα σκάσει το Metacritic. Γεια και... Δημητρή. <laughs> κάτι. Ε, φέτο, παιχνίδι! <laughs> το κλέψει ο άλλος! <laughs> Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα. Βαιδιά, δεν, τελειώνει, ακόμα. Έχουμε. Και είδαμε χάσουμε τη σειρά του όμω. Στην κεράκια, λάστο βά. Μέσα. Μη τα πετάζε, έλα. Έχουμε. Να τα πινς, Πιν, λάστο βά. Κοίτα εδώ πώ mm. Πίνεις. Είναι ah. εξαπίνει. Γιατί είναι έξι. έξι. <laughs> το βραχιολάκι τη Έλλη. Oh. Τέλεια, μυρίζουν. Βραχιολάκι τη Έλλη. Oh. Πολύ καλό επίση. Βραχιολάκι τη Έλλη. Ναι. Δερμάτινο, πολύ καλό. Πάμε επίση. Ωραία πράγμα. Είσαι έτοιμος. Που σαλεύει είναι το πράγμα που σαλεύει. Βεβαίω. Τι είναι Δεν αυτό. Πόσο άσχετο είσαι, δημήτρη Δημήτρη. Είμαι. Δηλαδή, έλεος. Ας ανοίξουμε και αυτό το πλαϊνό για να πάμε μετά στο μεγάλο το κομμάτι. Εδώ είμαστε. Oh, Εδώ a... είναι το backpack τη Έλλη. Βεβαίω. Το backpack. Εδώ είναι ένα patch Last of Us για να το ράψεις πάνω. Εδώ είναι... Να oh, oh, το, νάτο νάτο. Το βινίλιο που έπεσε μόλις. Ήταν. <laughs> το βινίλιο με τη μουσική, το soundtrack ε, του Last of Us. Αν είχε διακοπή στη σύνδεση, μην παραξενευτείτε. Κάποιος πετάει στο λάπτοπ ε, πράγματα. Τέλεια. Θα το κλείνει τώρα. Θα ανοίγω και θα κλείνει εσύ. Τι φας! Περίμενε, έχουμε κι άλλο τώρα. Τώρα είναι το καλό. Oh, yeah. Λοιπόν. Και πάμε για το καλύτερο απ' όλα. Ευχαριστώ, κράτα το παιδί μου. Ευχαριστώ, παιδί μου. Να είσαι καλά. το mm. αυτό. Να είσαι καλά επίση. Για εκεί πέρα πίσω. Ωραία. Oh, yeah. Εδώ είμαστε. δούμε. αυτή τη στιγμή είναι κλασική. Είναι από τη στιγμή, που όλοι περιμέναμε. Ένα... Όχι. Δημήτρη, ξέρει τι έχει μέσα εδώ. Θέλω. Κά κάτι που θα φάμε. Ω, oh, ε, φίλε! <laughs> μια τουττα, Την Έλι. Η Έλι, ακριβώς. Εντάξει, είναι φανταστική έτσι. Καντή να το στην κάμερα. Πήγαινε, πήγαινε στην κάμερα Παρακαλώ. Άμα φαίνεται από εδώ πήγαινε σαν φαίνεται καλά. εντάξει. ναι. Λοιπόν, η Έλλη με μεγάλη λεπτομέρεια είναι φανταστική. Φοβερό, φοβερό. Δεν Όχι, δεν είναι τόσο βαρύ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια όμως. Άμα δεις από κοντά τα τέτοια τα αίματα, δεξιά, αριστερά και φυσικά με την κιθάρα της. Όπα. Ναι, ναι. Δεν το βγάζει, δεν το βγάζει. Γιατί δεν το βγάζεις Κώστα μου. Τι βγαλας το πάνω εδώ πέρα στο τραπέζι. Λοιπόν. Έλα, έλα να κάτσεις. Πες μου. Μετά εγώ δεν σας βοηθάω να βάλετε όλα αυτά μαζί πάλι πίσω στο κουτί. Ah, Και θα τα βάλουμε. Θα τα βάλουμε. Θα το θέμα. Λοιπόν. Αυτή εδώ η συλλεκτική έκδοση, λοιπόν, είναι μια προσφορά του PlayStation Greece, της PlayStation Greece, του PlayStation Greece, του ελληνικού γραφείου PlayStation στην Ελλάδα, του, ε, ακριβώς, και θα γίνει... δικό σας, σε έναν τυχερό, η Έλλη <laughs> και τα υπόλοιπα πράγματα. Το παιχνίδι σε σένα. είναι μέσα, ε? Το παιχνίδι είναι μέσα, okay, Να θα... το, το έχει μαλάσει Μαλάς εδώ. Το, το Steelbook, βεβαίως. Φανταζομαι ότι θα το πάρω. Όλη αυτή η Ellie Edition θα γίνει δικιά σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε subscriber, να κάνετε subscribe στο YouTube. Να αφήσετε comments. Εδώ να αφήσετε comments προφανώ. Να, να βάλετε και έναν φίλο σας που θα ζηλέψει σίγουρα όταν την κερδίσετε αυτή τη. Mm -hmm. Τέτοια. Yeah. Ή με ποιον ακόμα με καλύτερα, με ποιον θα θέλατε να ζήσετε ένα ζόμπι απόκαλυψη, μια mm, πανδημία σωστό. παρέα για να κάνετε ένα survival. Ναι, τα λε αυτά, αλλά δεν μα yeah. έχει πει τι σχόλια γενικώ κάνα την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, και... Δημήτρη, αστα σχόλια, σχόλια λένε ότι είμαι Θεούλη και ότι εσύ μιλά <laughs> πολύ για 5G. <laughs> για, αρχι... <laughs> για, την ακρίβεια λένε <laughs> <laughs> 5G module σε video game console. <laughs> 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 ε, έχουν δίκιο. <laughs> <laughs> ε, εντάξει. Φοβερή πάντω η λεπτομέρεια εδώ ναι. πέρα. Πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, οπότε δικό σα, παιδιά. Λοιπόν, Πες πάλι. Ε, λοιπόν, subscribe στο κανάλι. Να κάνετε comment από κάτω τον φίλο σας που θα θέλει να περάσετε παρέα Αυτό ένα βγαίνει. survival. Όχι. Να ζήσετε παρέα μια τέτοια περιπέτεια. Γεια σου Έλλη, αγαπάμε να ξέρεις. Ε. Πάντως, Πάντω, μιλάμε 3. για ένα από τα κορυφαία παιχνίδια του PlayStation 4. Σίγουρα ένα από τα κορυφαία παιχνίδια του PlayStation το, 4. Το 3. Ε, μακράν δείχνει ακριβώ όλε τι δυνατότητε τη κονσόλα. Και επίση να πούμε ότι υπάρχει περίπτωση ότι αυτή η κονσόλα που βγήκε η συλλεκτική, η limited edition, θα το κλείσει. Θα κάνει καμία βλακία και θα 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 πει, πει, ας, μην τα πειράζει αυτά. Ναι. Θα πει: Το έχει βάλει ναι. τάτσι και δεν το ήξερα. <laughs> <laughs> Yeah. Ε, ότι η συλλεκτική έκδοση του Last of Us μπορεί να είναι και η τελευταία κονσόλα PlayStation 4 που κυκλοφορεί ε, πριν, την, παρουσή, πριν την κυκλοφορία του PlayStation 5. Mm -hmm. Εκτό αν μα βγάλουν και άλλη συλλεκτική έκδοση για κάποιο άλλο παιχνίδι mm -hmm. μελλοντικά. Αλλά για την ώρα είναι μέχρι τώρα η τελευταία κονσόλα που έχει κυκλοφορήσει Limited Edition για το PlayStation 4 ή πιο καινούρια. Κορυφαία, καλή επιτυχία σε όλου. Καλή επιτυχία σε όλου. Ένα θα το κερδίσει. Ένα ένας, ένας πολύ τυχερό. Αν θα λέγεται τη Δημήτρη Μαλά, δεν θα ε, γελάγε. Θα γελάγα πάρα Άγες. πολύ και να μην ήταν αυτό ο Δημήτρη Μαλά, ναι, ναι, ήταν ναι. άλλο. Καθόλου στη μέρα όμω δεν θα ήταν. Όχι, το, όχι, το όχι, βέβαια. Δεν είχε κανένα λόγο. Δεν θα το δίνει σε έναν άλλο Δημήτρη Μαλά. Θα ξανακαλέσει την πλήρωση. Ναι, ναι. Άνετα. Νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλο Δημήτρη Μαλά που μα ακούει θα το είχε γράψει. Ναι, ναι, <laughs> <laughs> ναι. Θα, θα, αυτά. θα, καρπονόταν την Έχουμε επιτυχία. Έχουμε άλλο ένα θέμα για να κλείσουμε. Έχουμε νεκομή. πολλά θέματα. Έχουμε και άλλα. Έχουμε καταρχήν OnePlus. One Plus Η ε... οποία φαίνει καινούργια. Ε, αλλάζει διανομέα. Μάλλον αλλάζει διανομέα. Έχετε. Επίσημα στην Ελλάδα δεν είχε ποτέ διανομέα. Όπα, όπα, όπα. Είχε συνεργασία με διανομέα πέρσι. Για, ένα, για μια συσκευή για ένα για διάστημα. Για μια συσκευή ή για ένα διάστημα Α, πήγε άπατη. Ναι. Γιατί η τιμή ήταν 8,99 όταν είχε 7,49 η ναι, συσκευή. Ναι. Όχι, ναι, 150 ευρώ διαφορά. 150 ναι, ευρώ διαφορά δεν είχε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Αλλά, θυμάμαι. Μπορεί να κάνω λάθο αυτό, δεν λέω. Mm. Λοιπόν. Ε, και μάλιστα είχαμε ακούσει και πολλοί ηλίθιε, θα έλεγα και λαθασμένε δικαιολογίε. Yeah, yeah. Ελπίζω να μην κάνει τα ίδια λάθη, αλλά θα μα τα θα πει τα θα θα μας τα πούει σύντομα. Ναι, θα έχουμε στην επόμενη εκπομπή, φαντάζομαι, αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν όλα πάνε καλά. Τη OnePlus ήταν η TCCM, η οποία έχει ναι. πει τα Caterpillar, τα Honor. Έχει συνεργασία με την Honor, ναι. ναι. ναι, ναι. Ε... Πάντω, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι Είχε ότι. Είχε παλιά ότι την HTCM. Το πρώτο OnePlus που θα έρθει θα είναι αυτό που θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο. Ε, θα είναι το OnePlus Zent, το οποίο είναι το οικονομικό τη μοντέλο το οποίο θα βγει γύρω στα 450 ευρώ στην δεν Ελλάδα. Δεν θα έχει OnePlus 10 TAF, τίποτα 9 TAF που έχω χάσει την μπάλα που είμαστε no, τώρα. Αυτό δεν ξέρω μετά. Πάντως πάμε για OnePlus uh, Zen. Μετά θα φέρουν, μου είπαν, και το OnePlus 8 και το 8 Pro σε καλύτερε τιμέ και θα παίξουμε δυναμικά και πλέον Θα ψουλιά. έχουμε περισσότερα να μάθουμε. Ελπίζω να τα καταφέρουν καλύτερα από την προηγούμενη. Άλλος το ένας προσπάθεια. πάντως κατασκευαστής που έρχεται στην Ελλάδα και That's αυτό it. είναι ενδιαφέρον, γιατί να δούμε πού αγχωράνε όλοι. Ναι. Δηλαδή, είναι πολύ περίοδος αν η Realme θα τα καταφέρει. Ναι, ναι, ναι. Αν και δεν έχω δει ακόμα κάποια συσκευή τη Realme εσύ έχει πιάσει oh, καμία. Τίποτα, Όχι, τίποτα. Για να ξέρω δηλαδή αν έχουν ελπίδε. Mm -hmm. Λοιπόν, και δεν ξέρω, ήθελα να πούμε και λίγο για τη Neos, με τις... Για πες. Ωραία, λοιπόν. Η Νίωση, για όσου δεν ξέρουν, δεν νομίζω να ξέρετε, είναι μια ελληνική startup η οποία έχει φτιά... Είναι και φίλο εκεί πέρα. και πρέπει να είμαστε λίγο biased. Έτσι, <laughs> λίγο. Είναι. λίγο. Λοιπόν, ο Παναγιώτη Του Μαρκίδη είναι ένα από του ιδρυτέ, οι οποίοι έχει φτιάξει μια. Μην τα σπάσει. Έχει φτιάξει κάποια κοσμήματα, βραχιόλια για την ακριβή έχει φτιάξει αυτή τη στιγμή, τα οποία μπορεί να κάνει πληρωμέ. αν mm -hmm. Εντάξει, ανέπαφε συναλλαγέ sí. κανονικά. Ε, και... τα έχουμε δοκιμάσει, ναι. ναι. Δεν ναι. Παίζουν, στην Ελλάδα δεν είναι λίγο περίεργο για να παίξουν. Ε, με ελληνική τράπεζα δεν υπάρχει ακόμα. Αλλά ανακοινώθηκε σήμερα, και εννοώ σήμερα Τρίτη, μια συνεργασία με τη Φιντέσμο. Η Φιντέσμο είναι ένα από του μεγαλύτερου παρόχους τέτοιου τύπου υπηρεσιών πληρωμών στην Ευρώπη. Ε, που έχει δηλαδή υποστηρίζει πάρα πολλέ κάρτε γενικότερα και ανακοινώθηκε μια συνεργασία. Οπότε τώρα τα, βραχίουλα τα τη NIOS, ε, τα οποία μπορείτε να βρείτε στο newspayments.com, πώ έτσι είναι το site. Mm. ναι, 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 ναι όπω το λε. newspayments.eu, συγγνώμη. Να σου πω, κόψε τι βλακίε. <Συλίες> το χάλασα. <Συλίες> ναι, τη χάλασα τη φωτογραφία. <Συλίες> <Συλίες> λοιπόν, ε, Νέο λοιπόν, και μπορείς, αν έχει την κάρτα, αν έχει κάποια ξένη κάρτα, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ενδεχομένω. Καλό είναι αυτό. Είναι ένα πολύ πιο εύκολο τρόπο να πληρώνει. Ναι, από το, το να βγάζει την. Από το κινητό. Ναι, το ναι το Σαν κίνητο, το Apple Watch είναι. Και, και από το κινητό είναι πιο, πιο εύκολο. Ναι. Καλό, αυτό. Θα σημα, καλά, θα σα πω πάντω ότι αυτή την εβδομάδα έχω, κάποιες, έχω ένα συνέδριο ναι. με πολλέ πληροφορίε που θα πούμε την άλλη εβδομάδα για κάρτε και τέτοια. Τώρα δεν Ωραία, ξέρω, μην μιλήσουμε για 5G με δουλεύετε. Όχι, θέλω μου άλλο. Όχι, φτάνει, φτάνει. φτάνει. Δεν θέλουμε άλλο. Φτάνει. Εντάξει. Λοιπόν, πόσοι είμαστε, 50 λεπτά, καλά είναι. Μια χαρά είναι. Η, 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 ο κόσμο ψήφισε ότι θέλουμε περίπου μία ώρα. Εσύ άσε το λάπτοπ εκεί. Είτε, Είτε, θα, θα το, το, το σταματήσει. Λοιπόν. Τιμό. Λοιπόν. Θα σε καθυστερήσουμε για να μπα στο επόμενο σου ραντεβού. Δεν με νοιάζει. Κάνω τι θέλεις. Το Πολύ Του βαρέθηκα. Να σου πω έτσι. να το κλείσουμε. Έτσι. Γιατί ναι. κάνετε σαν παιδάκια. Φύγε. φύγε δεν Άμα ναι. θες φύγε, δεν είναι δικό μας έτσι Δεν, δεν ξα... Δεν, δεν καταλαβαίνεις τι έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας. Ναι. Πώς έχει κανονικά αυτή η συλλέκτη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν, μπορεί δεν μπορείς να κοστολογήσεις κάτι Όχι, okay, ωραίο. Όχι, ναι, μου το παίζεις Apple, πόσο έχει. Δεν υπάρχει. 580 ευρώ. Μάλιστα, οκ. Okay. Σ' αρέσει. Σ' τώρα. τώρα. το εκτιμάς. Τώρα το πόσο... μικρο Φιλοχρήματο. Φιλοχρήματος. να Ευχαριστούμε πολύ. Θα το σπάσει. Bye. Ευχαριστούμε, <laughs> πολύ. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή επιτυχία. Και στο να διαβασμό. θυμάστε ότι στο last of Us μπορείτε να παίξετε ό,τι θέλετε με την κιθάρα της Έλλη. Α ναι, με το touchpad. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπορεί να χάσετε <laughs> πολλές ώρες <laughs> παίζοντας <laughs> κιθάρα. <laughs> ναι, πραγματικά. Bye, bye. Bye. bye.